Οι οδηγίες που βγήκαν φέτος για την καρδιακή πρόληψη, στις οποίες είχα την τιμή να είμαι και ένας από τους συγγραφείς, δεν έχουν τεράστιες διαφορές ως προς τους στόχους. Συγκεκριμενοποιούν αρκετά πράγματα. Θα λέγαμε ότι αυτό που αλλάζει πραγματικά είναι ότι μπαίνουν και άλλες κατηγορίες κινδύνου που για πρώτη φορά ονοματίζονται. Ασθενείς με καρκίνο που έχουν κάνει χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Και δίνεται επίσης για πρώτη φορά μεγάλη σημασία στην προστασία πληθυσμού, δηλαδή στο να γίνουν ενέργειες από τα κράτη οι οποίες να μπορέσουν να βοηθήσουν τη μαζική πρόληψη. Παραδείγματος χάρη προτείνεται να εκπίπτουν οι αποδείξεις γυμναστηρίων από την εφορία ή να υπάρχει φόρος στη ζάχαρη ή στα τρόφιμα τα οποία είναι ανθυγιεινά. Στο κομμάτι του αέρα να γίνει προσπάθεια να είναι πιο καθαρός. Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική προσπαθεί να δει το κομμάτι της πρόληψης σφαιρικά, τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Βέβαια, σε επίπεδο πληθυσμιακό εξαρτάται πόσο τα κράτη θα το κάνουν αυτό και αν μιλάμε για ένα κράτος που ακόμα καπνίζουμε σε εσωτερικούς χώρους, οι ελπίδες είναι μάλλον λίγες.